Περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον χώρο της υγείας και το νέο γύρο κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών σε πολλούς νομούς της χώρας. Λόγω των οφειλών του ΕΟΠΗ, που φτάνουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ, οι φαρμακοποιοί έχουν κόψει την πίστοση στους ασφαλισμένους και δηλώνουν ανυποχώρητοι, εάν προηγουμένως δεν πάρουν τα χρήματά τους. Αποφασισμένοι να συνεχίσουν την αναστολή χορήγηση φαρμάκων επιπιστώσεις στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, εμφανίζονται φαρμακοποιοί σε πολλούς νομούς της χώρας, καθώς όπως υποστηρίζουν, δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν φάρμακα από τις φαρμακοαποθήκες. Οι συνεταιρισμένοι φαρμακοποιοί έχουμε πάρει ένα δάνειο ισόποσο γύρω στα 6 εκατομμύρια για να καλύψουμε αυτό το πράγμα, αλλά μέχρι πότε? Εάν δεν υπάρχουν σωστές ταμιακές ροές και ο οποίος οδεύει προς κατάρρευση, δεν πρέπει να καταρρεύσουμε εμείς πριν τον ΕΟΠΗ. Οι εταιρείες δεν κάνουν πλέον πίστοση όπως παλαιότερα και τα αποθεματικά των φαρμακοποιών έχουν εξαντληθεί. Στην Κόρινθο, την Εύβοια, την Κρήτη, τη Μαγνησία, την Αργολίδα, τη Ροδόπη, τη Φλόρινα, τα Γρεβενά, την Κέρκυρα, την Κοζάνη και τις Κυκλάδες, οι ασφαλισμένοι για να πάρουν φάρμακα πρέπει να τα πληρώσουν από την τσέπη τους με χρήματα που δεν έχουν. Θα πεθάνουμε όλοι μαζί. Τέλος. Να πεθάνουμε όλοι και να είμαστε και μια χαρά. Στην Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο, υποστηρίζουν οι φαρμακοποιοί. Τα χρέη που τους έχει αφήσει το Ταμείο της ΔΕΗ μόνο για το 2011 και πριν ενσωματωθεί στον ΕΟΠΗ φτάνουν τις 100.000 αναφαρμακοποιό. Εμπιστοτική ασφυξία είναι προοφθαλμών. Η φαρμακεία μεγάλα είναι έτοιμα να κλείσουν. Δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις επιταγές και αυτό είναι πανελλαδικό πλέον. Τα κατασχετήρια των τραπεζών, οι υποθήκες των σπιτιών είναι και αυτά πρώτων πυλών. Μερικά ήδη έχουν συμβεί. Από την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Αυγούστου, οι φαρμακοποιοί της Κοζάνης σταματούν την επιπιστώση χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, καθώς όπως υποστηρίζουν, τα χρέη συνολικά ανέρχονται περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Τι χρωστάμε σήμερα να υποφέρουμε εμείς? Έχουμε λεφτά εμείς από το τσέπι να σου πληρώσουμε τα φάρμακα? Δεν έχουμε. Στις 25 του μήνα, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα συνεδριάσει και αναμένεται να αποφασίσει την αναστολή χορήγησης φαρμάκων επιπιστώσεις επαόριστων σε ολόκληρη την Ελλάδα για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση. Εγώ πληρώνω 700 ευρώ τέβε. Και πληρώνω και το γιατρό. Πληρώνω και το φάρμακο από πάνω. Τι θα γίνει? Για την 5η, 23 Αυγούστου, έχουν προκηρύξει απεργία οι φαρμακοποιοί του Πειραιά, οι οποίοι θα συνεδριάσουν την ίδια ημέρα για να αποφασίσουν τη στάση τους απέναντι στον ΕΟΠΗ.